θέμα και κυριακό και πιεστικό όσο γίνεται πιο άμεσα είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Έχουμε μπροστά μας την επικαιροποίηση του ΠΕΔΑ, του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων. Βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη φάση. Είναι η ώρα που πρέπει να πάρθουν μεγάλες αποφάσεις. Τα χρονοδιαγράμματα είναι σφιχτά. Οι ανάγκες είναι πιεστικές και συνεργασία σήμερα με τους Δήμους βρισκόμαστε σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Το δεύτερο μεγάλο θέμα που συζητήσαμε είναι τα οικοσυστήματα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχει 7 ουσιαστικά περιοχές προστατευόμενες. Είναι ένας πλούτος που πρέπει να ενταχθεί στην παραγωγική διαδικασία της περιοχής. Το περιβάλλον, όταν το προστατεύεις και το αξιοποιείς σωστά, είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πλεονέκτημα μια περιφέρειας. Υδρογονάνθρακες. Είμαστε μια περιφέρεια όπου είχαμε 2 διαγωνισμούς και με ανάδοχο, όχι εμείς ως περιφέρεια, από το Υπουργείο της είχε κάνει για την πορεία των υδρογονάνθρακων. Ξέρω ότι είναι ένα θέμα το οποίο το χειρίζεται και το Υπουργείο του κυρίου Λαφαζάνη, αλλά και το περιβάλλον έχει το δικό του λόγο. Για μας είναι ένα μεγάλο θέμα, ξέρω και σέβουμε τις ευαισθησίες του Υπουργού, αλλά από την άλλη πλευρά είναι και μια αναπτυξιακή πρόκληση. Περιφερειακός χωροταξικό σχεδιασμός. Περιφερειακό χωροταξικό σχέδιο. Είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη φάση. Ως περιφέρεια ξεκινήσαμε την διαβούλευση για το τελικό στάδιο. Πολύ γρήγορα θα είμαστε έτοιμοι και θα φέρουμε προς ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο το ολοκληρωμένο σχέδιο, έτσι ώστε να αποκτήσουμε ως περιφέρεια έναν οδικό χάρτη, ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο θα δρομολογήσουμε την αναπτυξιακή διαδικασία της περιφέρειας. Για να αντιμετωπίσουμε γραφειοκρατία, να έχει ταυτότητα αναπτυξιακή η περιοχή μας, να έχετε ενισχυτικά προς την επιχειρηματικότητα και ταυτόχρονα θα προστατεύει όλο το οικοσύστημα και θα έχουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία μια βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Βαδιάσαμε και για επιμέρους προβλήματα, πολύ πιεστικά προβλήματα. Θέλουμε αυτά να τα δούμε με καλύτερη τεχνική επεξεργασία και σε επίπεδο υπηρεσιών μας, για να μπορούμε να φέρουμε γρήγορα το αποτέλεσμα. Είχαμε την ευκαιρία μαζί με τον Υπουργό να μιλήσουμε με τους βουλευτές της περιοχής μας, που αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα στην κοινή συστράτευση στην αναπτυξιακή πρόκληση περιοχής μας και βεβαίως με τους δημάρχους και τους φορείς, πανεπιστήμια, συλλόγους και φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, επιμελητήρια, παραγωγικές τάξεις. Είχαμε μια ουσιαστικά αποδοτική συνεργασία. Τα θέματα είναι μεγάλα, οι προκλήσεις είναι μεγάλες, είναι δύσκολη η διαχείρισή τους, όμως είναι η ώρα να πάρθουν σημαντικές αποφάσεις έτσι ώστε να απελευθερώσουμε την κοινωνία και ταυτόχρονα να οκτήσουμε τους θεσμούς για να έχουμε μια οικονομία βιώσιμη, μια οικονομία που θα φέρει θέσεις εργασίας, μια οικονομία που θα βοηθήσει στην παραγωγική ανασυγκρότηση και πάνω απ' όλα είμαστε στραμμένοι να ξεκινήσουμε τη νέα προγραμματική περίοδο με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Το νέο ΕΣΠΑ είναι ένα μεγάλο και κρίσιμο οικονομικό εργαλείο. Εγώ και πάλι να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό και είμαστε ως περιφέρεια σε επίπεδο αρχών στη
κατεύθυνση της συνεργασίας, της ουσιαστικής συνεργασίας, για να έχουμε και εθνικό σχεδιασμό και περιφερειακό σχεδιασμό και οι σχεδιασμοί μας, κύριε Υπουργέ, να υλοποιούνται. Σας ευχαριστώ.